Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο από το πολιτικό, οικονομικό, αγροτικό δελτίο και το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ. Κοντά μου στα σχόλια, όπως κάθε βράδυ, ο Γιώργος Στεριόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Έχουμε πλούσια θεματολογία. Θα την δούμε αναλυτικά για την επόμενη περίπου μία ώρα. Να ξεκινήσουμε από το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ και μία είδηση η οποία ερευνάται στην βασιμότητα και το αν έχει συμβεί πραγματικά με την πιθανότητα ένας εκπαιδευτικός από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δασκάλα πιο συγκεκριμένα, να φέρεται να έχει κλωτσίσει μαθητή της πρώτης δημοτικού και να του ράγει σε πλευρό. Αυτό φέρεται να λέει το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο γονιός του παιδιού πήγε στον διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Φθιώτιδας και κατήγγειλε ότι το παιδί του έχει χτυπηθεί από κάποια δασκάλα. Το περιστατικό έχει γίνει όμως την περασμένη Τετάρτη, για να τα πάρουμε με τη σειρά τα περιστατικά. Το έχουν αντιληφθεί λοιπόν από την Τετάρτη, την Παρασκευή ουσιαστικά, ή την Πέμπτη, και έκαναν την καταγγελία. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας, έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες. Ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Γκούμας, έχει δώσει ξεκάθαρες εντολές να χυθεί φως στην υπόθεση από την αρχή μέχρι το τέλος, να μην μείνει τίποτα στη σκιά, γιατί μιλάμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο παίρνει πανελλήνιες διαστάσεις και μέσω του τύπου. Ακριβώς. Είπαμε όμως, διερευνάτε το πώς η βασιμότητα υπάρχει σε αυτό. Βεβαίως. Νομίζω θα χρειαστούμε το σχόλιο από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεράς, τον κύριο Ηλία Παλιαλέξη, ο οποίος προφανώς γνωρίζει για το τι συμβαίνει. Καλησπέρα, κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα, κύριε Βούτσινα. Είναι τοποθέτηση, δεν είναι σχόλιο. Τοποθέτηση. Σας ακούμε λοιπόν. Τοποθετηθείτε. Από τη στιγμή που μια τέτοια σοβαρή καταγγελία έρχεται σε γνώση της υπηρεσίας, των διευθύνσεων, γίνονται αμέσως οι διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, άρα και σε αυτή. Κύριε Παλιαλέξη, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Όντως το περιστατικό έγινε την περασμένη Τετάρτη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι η πληροφόρηση που έχουμε και εμείς, ότι έγινε την προηγούμενη Τετάρτη, επισκέφθηκε ο γονέας την Παρασκευή τον διευθυντή της εκπαίδευσης και η υπηρεσία ενήγησε άμεσα, δίνοντας προκαταρκτική έρευνα στο γεγονός. Η καταγγελία, επαναλαμβάνω και από τη δική μας πλευρά, δεν υιοθετούμε τις καταγγελίες. Λέμε μόνο τι περιλαμβάνει. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να πούμε και ονόματα από οποιαδήποτε πλευρά. Η καταγγελία λοιπόν λέει ότι η δασκάλα κλώτσισε και ράγισε το πλευρό του μαθητή. Αυτό λέει η καταγγελία. Ναι, είναι εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών, όχι πιέψουν 70 του κλάδου των δασκάλων. Δηλαδή δεν είναι η δασκάλα της τάξης. Ναι. Είναι σε σχολείο αναμορφωμένο προγράμματος, όπου σε αυτά τα σχολεία μπαίνουν και οι ειδικότητες. Λέτε ότι είναι δασκάλα καλλιτεχνικών δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Εκπαιδευτικός είναι ο ένας, εκπαιδευτικός είναι και ο άλλος. Παιδιά χειρίζεται ο ένας, παιδιά χειρίζεται και ο άλλος. Και μέσα στο ίδιο σχολείο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε ένα τέτοιο σοβαρό γεγονός, όπου κατατίθεται ότι κάποιο παιδάκι έχει τραυματιστεί, οφείλουμε να το εξακριβώσουμε, οφείλουμε να το διαλευκάνουμε, οφείλουμε να το διερευνήσουμε σε βάθος και αυτό κάνουμε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Είναι, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε παραπάνω λέμε, βλάπτουμε την διαδικασία της διερεύνησης. Μάλιστα. Σεβαστώ απόλυτα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παλιαλέξη. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε, δεν υιοθετούμε πολύ σωστά, Γιώργο. Υπάρχει η καταγγελία η οποία διερευνάται. Εμείς λέμε τι περιλαμβάνει η καταγγελία. Και εφόσον η καταγγελία διερευνάται αυτή τη στιγμή, εμείς θα μείνουμε στα καταγγελόμενα. Και επειδή το ρεπορτάζ δεν μπορεί να έχει περισσότερα από όλα αυτά τα οποία μόλις ακούσατε, μένουμε εκεί μέχρι να έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ. Νεότερα δηλαδή από τη διερεύνηση της ιστορίας αυτής. Κανείς δεν θέλει να ακούει τέτοια περιστατικά. Κανείς δεν θέλει να τα ακούει ειδικά μέσα στα σχολεία, κανείς δεν θέλει να τα ακούει ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
στις τρυφερές ηλικίες που μένουν τέτοιου είδους περιστατικά ως τραύματα στις ψυχές των παιδιών. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε σε μία ροή για το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα παραμείνουμε εμείς στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ τώρα. Βέβαια, θα αλλάξουμε λίγο και βαθμίδα εκπαίδευσης. Θα πάμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, όπου είχαμε τη συγκρότηση σε σώμα της νέας διοίκησης. Κοντά μας είναι ο κύριος Αλημίσης, που παραμένει πρόεδρος της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας. Καλησπέρα, κύριε Αλημίση. Και όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ευαισθησίες και όταν ακούν τέτοια πράγματα, στεναχωριούνται και οι ίδιοι. Αυτό προφανώς είναι ένα σοβαρό γεγονός. Αν έχει γίνει, θα πρέπει να διελευκανθεί, να διερευνηθεί το ζήτημα και να γίνουν τα δέοντα. Γιατί τις τελευταίες μέρες κάναμε και ρεπορτάζ για την βία στα σχολεία. Τουλάχιστον δεν θέλουμε να προέρχονται από εκπαιδευτικούς. Προφανώς. Λοιπόν, πείτε μας τώρα τι κάνατε εσείς οι καθηγητές, τα βρήκατε, παρατάξει μεταξύ σας για τις θέσεις του ΔΣ. Τα βρήκαμε, συγκροτηθήκαμε σε σώμα ομόφωνα, είναι διαπαραταξιακό το Προεδρείο μας. Είπαμε όλοι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε για το καλό της δημόσιας εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού. Θα φανεί στην πορεία και εκ των αποτελεσμάτων η δουλειά που θα κάνουμε. Κύριε Λιμίση, βρισκόμαστε ήδη σε δύσκολη περίοδο, έρχεται ακόμα πιο δύσκολη περίοδος και μιλάω και για την προεκλογική, την οποία δεν ξέρω αν θα σταματήσει στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ή θα συνεχιστεί με μη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και εθνικές εκλογές. Ο ρόλος ο δικός σας σήμερα σε αυτή τη θέση, ενώ των καθηγητών, των ΕΛΜΕ της χώρας, πώς τον βλέπετε? Κοιτάξτε, είναι όντως μια δύσκολη περίοδος και αυτή που έρθε και αυτή που περνάμε τώρα. Πολλά πράγματα καλύπτονται πίσω από τις προεδρικές εκλογές και το προεκλογικό κλίμα που δημιουργείται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εμείς βέβαια... Πώς την παρακολουθείτε ως εκπαιδευτικός χώρος, την κοινωνολογία? Εμείς σαν συνδικαλιστές καταρχήν μας ενδιαφέρει το συνδικαλιστικό κίνημα, μας ενδιαφέρει το δημόσιο σχολείο και ο εκπαιδευτικός και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες να αντισταθούμε σε αυτό που έρχεται και αυτό που περνάμε τώρα. Απ' την άλλη βέβαια δεν παραγνωρίζουμε ότι και σε προηγούμενες προεκλογικές περιόδους δυστυχώς κάποια θέματα εξαφανίζονται, μένουν στο παρασκήνιο, κυριαρχούν άλλα ζητήματα, ίσως και με ευθύνη δικιά μας, ίσως με ευθύνη κάποιων παρατάξεων κομματικών που στρέφονται περισσότερο προς εκλογές και ελπίζω να μην συμβεί και αυτό τώρα. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, αυτή που έχουμε αναλάβει με την ψήφο των συναδέλφων, χωρίς να θέτουμε τα πράγματα για μετά τις εκλογές. Σίγουρα οι εκλογές, αν θα γίνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα επηρεάσουν και το συνδικαλιστικό κίνημα και την εκπαίδευση, είτε σε θετική είτε σε αρνητική. Τα βασικά προβλήματα παραμένουν όμως. Τα βασικά προβλήματα, ναι, γι' αυτό τονίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε ψηλά τα χέρια και να περιμένουν 2 μήνες μέχρι να εκλεγεί πρόεδρος ή βουλή. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί που πολλές φορές δεν μας επιτρέπουν να το κάνουμε. Αλλά τα προβλήματα παραμένουν και δυστυχώς έρχονται και καινούργια. Από ό,τι φάνηκε, όλα τα σενάρια μιλούν για νέες μειώσεις στους μισθούς, για περικοπές στις συντάξεις. Ο κύριος Λοβέρδος προανήγγειλε ότι μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα ακολουθήσει και οι αλλαγές στο γυμνάσιο. Δεν ξέρουμε τι ετοιμάζουν. Και έχουμε βέβαια και όλα αυτά που τρέχουν την τελευταία χρονιά. Είναι οι διαθεσιμότητες των συναδέλφων μας. Έχουν μπει ήδη στο 18ο μήνα. Και πρέπει η κυβέρνηση, σύμφωνα με ό,τι έχει υπογράψει, τέλος του μήνα να εμφανίσει τους 6.500 απολυθέντες. Έχει βρει 1.000 και ψάχνει για τους υπόλοιπους 5.500. Φοβόμαστε ότι με το τέλος του έτους θα προχωρήσουν οι απολύσεις. Έχουν από τους 1.800 που είναι σε διαθεσιμότητα καθηγητές, είναι μόνο οι 174 που έχουν τοποθετηθεί. Όλοι οι άλλοι είναι σε διαθεσιμότητα. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τρέχουν και τα πράγματα με το νέο λύκειο. Η Τράπεζα Θεμάτων και όλο αυτό το εξεταστικό έχει οδηγήσει σε απόγνωση και μαθητές και γονείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το τοπίο και δυστυχώς φοβόμαστε θα χειροτερέψει από τη στιγμή που ο κρατικός προϋπολογισμός που ψηφίστηκε πριν λίγο καιρό βάζει και νέες μειώσεις στις δαπάνες για την παιδεία. Το ποσοστό
πλέον είναι στο 2,47% του ΑΕΠ, όταν κατά μέσον όρο στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πάνω από 5%. Έχουμε δηλαδή περικοπές σε σχέση με πέρυσι, ένα 5,2%, σημαίνει θα συνεχιστούν τα προβλήματα, θα έχουμε πάλι προβλήματα με τους λήψεις των καθηγητών, θα έχουμε, φοβόμαστε καινούργιες συγχωνεύσεις σχολείων. Δηλαδή είναι μια πολιτική αφενός με θα συνεχιστεί με όλη αυτή τη μείωση που γίνεται στις δαπάνες και έρχονται και καινούργια. Και πρέπει εμείς οπωσδήποτε πέρα από το προεκλογικό κλίμα οτιδήποτε να μπορέσουμε να ανασυντάξουμε δυνάμεις, να αντιπαλέψουμε την κατάσταση. Αδιέξοδα περιγράφεται, κύριε Αλμίση. Φοβόμαστε και εμείς, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρουμε, δεν έχουμε όμως άλλο τίποτα, πρέπει να παλέψουμε και ό,τι καταφέρουμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις δυνάμεις. Γιατί το είπατε, σκεπαστεί από αυτό το προεκλογικό. Αυτό, ναι, αυτό το φοβόμαστε και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Να είναι δύο, Γιάννη, τα γνωρίζουμε. Ή θα αρχίζει να σκεπάζεται, παρά το γεγονός ότι έχουν διάθεση, όπως λέει και ο πρόεδρος εδώ, να σηκώσουν ανάστημα οι εκπαιδευτικοί. Όταν το παρασηκώνουν, τους δίνουν στο χαγί και τελειώνει το παραμύθι. Θα το δούμε. Και αυτό έχει γίνει πάντως μια πρόταση ήδη από την ΟΛΜΕ προς την ΑΔΔ. Προσπαθούμε να κινητοποιήσεις να έχουν όσο γίνεται μεγαλύτερη ευρύτητα και συσπηρώσεις. Να προχωρήσουμε πάλι σε καινούργια πανελλαδική κινητοποίηση με απεργία, με συλλαλητήρια, με αποκλεισμούς κτηρίων δημοσίων κτλ. Έτσι έχει προτείνει η ΟΛΜΕ. Θα δούμε τι θα αποφασίσει και η ΑΔΔ. Καταλαβαίνουμε ότι μόνοι μας είναι λίγο δύσκολο να πάμε, είναι δύσκολη περίοδος. Θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορέσουμε, να περισσώσουμε. Και να περιμένετε και τον νέο Υπουργό Παιδείας, έτσι, κύριε Αλμίση. Θα δούμε, θα δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ. Ποιο περιβάλλον είναι πιο φιλικό για εσάς? Δεν το ξέρω και ούτε μπορώ να πω. Ελπίζω, αν έρθει κάτι καινούργιο, να είναι πιο φιλικό. Υποσχέσεις ακούμε, θέσεις ακούμε, δεν ξέρουμε τι θα υλοποιηθεί. Γι' αυτό εμείς αναγκαστικά θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλή συνέχεια στο νέο σας έργο, το οποίο συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αλλάζουμε θεματολογία. Γιώργο, πάμε λίγο τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με την μεγάλη καραμπόλα, φωνική καραμπόλα που είχαμε στο ύψος του σχηματαρίου, με την μία κοπέλα 28χρονη νεκρή, με τους πολλούς τραυματίες. Δηλώσεις για το θέμα έκανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς, ο κ. Μπακογιάννης, που είχε βρεθεί για κάποιους λόγους προς την Αθήνα στο σημείο αυτό και είπε. Άκουσα καλά, είπε ότι θα στείλω μπουσουλώντας τους επιτελείς και τους αρμόδιους της περιφέρειας να ψάξουν να βρουν τα επικίνδυνα σημεία. Ακριβώς, αυτό δήλωσε σήμερα ο κύριος Μπακογιάννης για το περιστατικό, κινούμενος βέβαια στην διαδικασία του εισαγγελέα. Έχω ζητήσει από κλιμάκιο μηχανικών της περιφέρειας να περπατήσει, να μπουσουλήσει αν θέλετε το δρόμο και να μας δώσει μια αναλυτική έκθεση με τα συμπεράσματά τους. Ήδη από σήμερα το πρωί, η Περιφέρεια Στεράς Ελλάδος έχει στείλει έγγραφο στον εισαγγελέα και έχει ζητήσει άμεσα, και άμεσα σημαίνει άμεσα, να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Όπως σας είπα, εγώ έχω προσωπική άποψη για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι η ώρα να επιρρύψουμε ευθύνες. Πόσο μάλλον που το αίμα είναι ακόμα νοπό. Τώρα είναι ώρα ο καθένας μας να κάνει τη δουλειά του. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι θα το διερευνήσει το θέμα και θα φτάσει στα σωστά συμπεράσματα. Λόγω και της προσωπικής μου έτσι, παρουσίας εκείνο το βράδυ, γιατί με το που ενημερώθηκα έσπευσα στον τόπο του δυστυχήματος, να μην ανοίξω αυτή τη στιγμή μια τέτοια συζήτηση. Μια οικογένεια θρηνεί το κοριτσάκι τους. Ο καθένας από την πλευρά του, είτε έχει τυπικά αρμοδιότητες είτε όχι, θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην ξαναδούμε, να μην ξαναβιώσουμε κάτι τέτοιο. Ότι ήδη έχω δώσει σχετικές οδηγίες και κλιμάκιο των τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειάς μας θα κινηθεί επί της Εθνικής Οδού για να εξακριβώσει αν υπάρχουν άλλα επικίνδυνα σημεία. Αυτή ήταν η πρωινή δήλωση του Κώστα Μπακογιάννη σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό. Να δούμε πώς θα κινηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν δύσκολη ημέρα. Η συγκεκριμένη ημέρα ήταν δύσκολη. Το ρεπορτάζ τότε κατέγραφε ότι είχαν πέσει τόσες ποσότητες, τόση ποσότητα νερού εκείνη τη μέρα. Έβρεχε καταρακτοδός
για 22 ώρες και έριξε τη βροχή για 2 μήνες. Μέσα σε 22 ώρες έριξε βροχή 2 μηνών. Σχεδόν για 55 ημέρες ακριβώς. Λοιπόν, θα έχουμε ένα μικρό σχόλιο για αυτό το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι είναι να το συνδέσουμε αμέσως, γιατί ακριβώς έχουμε... Είναι ο πρώην Υπουργός και στέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Περιφερειακός Σύμβουλος, ο Θανάσης Γιαννόπουλος. Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Ένα σχόλιο για αυτό που ακούσατε, θέλετε. Ναι, επειδή εγώ πηγαίνω και έρχομαι και τον ζω τον δρόμο αυτόν και ζω τις παρεμβάσεις, είναι τραγική η κατάσταση της αναδόχου εταιρείας όσον αφορά το θέμα της σήμανσης. Σήμανση επαρκής δεν υπάρχει. Εκεί που ήταν τα διόδια στο σχηματάρι, η κατάσταση είναι τραγική, διότι μειώνεται το εύρος του οδοστρώματος, γίνεται ένα S περίεργο που δεν σηματοδοτείται σωστά, δεν υπάρχει διαγράμμιση κανονική στο δρόμο και μάλιστα χθες το συγκεκριμένο δυστύχημα ερχόταν ο γιος μου από τη Λαμία και έπεσε πάνω στο ατύχημα, δυστύχημα ακριβώς, και μάλιστα ως γιατρός κατέβηκε για κάνε το τριάζ εκεί σε κάποιους τραυματίες και μου διηγήθηκε όλη την ιστορία. Μετά εκ των υστέρων φαίνεται πήγε η ανάδοχος εταιρεία και έβαλε κόνους σήμανση. Η σήμανση δεν γίνεται στα 50 ή 100 μέτρα πρώτης οποιασδήποτε παρέμβαση στο οδόστρωμα, γίνεται πολύ νωρίτερα, από το ένα χιλιόμετρο γίνεται η σήμανση. Δεν υπάρχει βέβαια ηλεκτρονική σήμανση σε κάθε σε διαστήματα, αλλά υπάρχει δυνατότητα να ενημερώνεται ο κόσμος. Εδώ δεν είχαν ενημερώσει, θα θυμόσαστε, και έκανα ολόκληρη παρέμβαση για το κόμβο της Λαμίας. Δεν υπήρχε καμία σήμανση. Η ανάδοχος εταιρεία που ήταν ο κύριος Στέγκος, που έχει την εργολαβία εδώ, ούτε καν. Έπρεπε να κάνουμε παρέμβαση, να παρέμβει ο υπουργός ο κύριος Χρυσοχοΐδης και να τους αναγκάσει να κάνουν σήμανση. Αν θέλει κάποιος να πάει Καρπενήσι, Δομοκό, Τρίκαλα, Καρδίτσα, πώς πρέπει να πάει. Και άλλοι είχαν βρεθεί στη Στυλίδα κάτω. Τέλος πάντων, θα πρέπει, άκουσα τον κύριο Περιφερειάρχη και πολύ καλά θα κάνει, να ελέγξει όλες αυτές τις κοινοπραξίες οι οποίες έχουν μπει σε αυτή την λογική, να τους ελέγξει. Δεν μπορεί να βάζουν συνέχεια. Βλέπετε, η απληστία να βάλουν με τοπικά διόδια για τη Χαλκίδα, η απληστία είναι ακριβώς αυτό που οδήγησε στο τραγικό δυστύχημα, που ευτυχώς υπήρξε και ψυχραιμία, φαίνεται, εκ μέρους οδηγών και μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στην ολισθηρότητα του καταστρώματος. Διότι ναι μεν τα νερά ήσαν, ναι ήταν η ασφαλτόστρωση που λένε, και πρέπει να πάρουν καρότο να δούνε ακριβώς τι υλικά χρησιμοποίησαν, γιατί συμπεριφέρθηκε έτσι το οδόστρωμα μετά από αυτή την νεροποντή τη μεγάλη. Υπήρχε υδρολίσθηση, αλλά γιατί έγινε υδρολίσθηση. Απλούστατα έχουν βάλει, ξέρετε, τους κόνους κάτω, τους τσιμεντένιους αυτούς τους κόνους, και δημιουργούν ένα φράγμα. Και δεν μπορεί να γίνει απορροή των υδάτων στην περιοχή αυτή. Και πρέπει οπωσδήποτε να το δουν τώρα, ότι πρέπει να υπάρξει κατά διαστήματα ένα κενό για να γίνεται η απορροή των υδάτων. Γι' αυτό εγκλωβίστηκαν μέσα στο ποτάμι. Στα έργα, ποτάμι, κύριε Γιαννόπουλε, είστε πολύ πιο έμπειρος από εμάς, παρά το γεγονός ότι και εγώ και ο Γιάννης κάνουμε 20 χρόνια ρεπορτάζ στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο. Θέλουμε να μας εξηγήσετε κάτι. Λέμε τώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι το Εθνικό Οδικό Δίκτυο ήταν άδειο. Δεν υπήρχε καμία επιβάρυνση στις εταιρείες, προκειμένου να έχουμε την ησυχία τους. Άδεια ήταν η Εθνική Οδός συνολικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, να εντοπίσουν και να διορθώσουν όλα αυτά τα οποία εσείς περιγράψατε τώρα. Για ποιο λόγο δεν έγιναν νωρίτερα όλα αυτά? Και ξαφνικά έγιναν όλα αυτά και συνδέονται, έπεσε ξαφνικά και η βενζίνη στο 1,45 και γέμισε ο τόπος αυτοκίνητα. Ναι, σας είπα ότι είναι η απληστία, των της εταιρείας που έχει τη διαχείριση και εκμετάλλευση του οδικού δικτύου, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, και θα το ζητήσω μάλιστα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να μας εξηγήσουν γιατί κλείσανε κάποια πάρκινγκ τα οποία ήσαν για να ανακουφιστούν
εποχούμενη, φορτηγά, ινταλίκες, μικρά επιβατικά αυτοκίνητα. Στο κάστρο, μετά το κάστρο, μεταξύ Μαρτίνου Κάστρου, είχαμε δεξιά-αριστερά δύο μεγάλα πάρκινγκ. Αυτά τα κλείσαν. Γιατί τα κλείσαν? Και δεύτερον, γιατί στη Μαλεσίνα, στη στροφή της Μαλεσίνας προς τα Διόδια, κάνουν ολόκληρους εκβραχισμούς για να κάνουν πάρκινγκ εκεί? Τι πάρκινγκ είναι αυτό? Ένα πάρκινγκ για να γίνει στην Εθνική Οδό πρέπει να έχει δυνατότητα εισόδου-εξόδου 300 μέτρων. Αυτές είναι κάτι τρύπες που ανοίγουν. Κλείσαν τα άλλα πάρκινγκ με το πρόσχημα ότι θέλουν να ασφαλίσουν την οδική διέλευση και τώρα ανοίγουν κάτι περίεργες εισόδους-εξόδους. Γίνεται αυτός ο εκβραχισμός, αν έχετε δει, στη στροφή της Μαλεσίνας. Γίνεται το άλλο το έργο, το οποίο θα το χαρακτηρίσω ως έργο χωρίς σκοπιμότητα, στην Ηλίκη. Η παρέμβαση της Ηλίκης ήταν ένα πολύ καλό έργο, το οποίο βέβαια κάνουν την ανάπλαση. Εκεί ήταν κάποιοι επιτίδιοι, φαίνεται, που πήραν την εργολαβία. Μια παλιά αμαρτία, ιστορία είναι αυτή, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν άλλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, μιλάμε στη Μπαθέ, πολύ πιο αποτελεσματικότερες και σε σημεία ιδιαίτερα που υπάρχει κάποια επικινδυνότητα. Τώρα πρέπει να δώσουν εξήγηση γιατί κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις και επίσης και τις βενζίνες. Γιατί τις κλείνουν όλες τις βενζίνες εκεί? Ποια είναι η σκοπιμότητα? Διότι σκοπιμότητα, ρωτάω εγώ, για τα πρατήρια κατά τα πρατήρια, ναι, είναι ρητορική η ερώτηση, γιατί καλά ξέρουμε τη σκοπιμότητα. Ναι, κλείνουν τους ανθρώπους, τους μεροκαματιάριδες, γιατί μεροκάματο πλέον είναι, έχει μετριαστεί πάρα πολύ, έχει μηδενιστεί το κυκλοφοριακό πλέον έργο στην Εθνική Οδό, για να ανοίξουν κάποια μεγάλα πρατήρια, τα οποία καταλαβαίνετε πώς θα εκμεταλλευτούν. Είναι εδώ του Τσαδίμα, ο οποίος έχει κάνει ολόκληρη υποδομή, το Μακεδονία. Τα κλείνουν. Γιατί τα κλείσαν αυτά? Δεν το κατάλαβα. Πού θα τα ανοίξουν? Κάτι συμβαίνει. Άρα λοιπόν ας καταλάβουν ότι εντάξει οι υπερεργολάβοι, εντάξει οι εργολάβοι όχι μόνο της οδοποιίας αλλά και των μέσων μαζικής επικοινωνίας, νησάφοι πια, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Αυτοί κινδυνεύουν από αυτόν τον υπερκορεσμό και από αυτόν τον υδροκεφαλισμό που έχουν σε κεφάλαια να πάθουν κάτι. Ας προσέξουν να μην πάθουν κάτι. Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό δελτίο τώρα και την προεδρική εκλογή, γιατί φουντώνει το προεκλογικό, μάλλον θα το χαρακτηρίσουμε, σκηνικό, Υπουργέ. Τα ξέρετε καλά, έμπειρος. Οι 180, θα ρωτήσω απλά, ο Γιώργος θα συμπληρώσει τα υπόλοιπα ερωτήματα, βγαίνουν ως μαθηματικό όριο? Κοιτάξτε, αν αναλύσει το θέμα κανείς μαθηματικά με αριθμούς, επειδή σας το είχα πει και την άλλη φορά, δεν βγαίνει το νούμερο. Εδώ όμως έχουμε αριθμούς, έχουμε ένα μαθηματικό τύπο που μπορούμε να κάνουμε πρόσθεση, αφαίρεση κτλ. Πολλαπλασιασμός δεν γίνεται. Αλλά έχουμε όμως και κάποιες μεταβλητές οι οποίες πρέπει να εκτιμηθούν. Οι μεταβλητές ποιες είναι? Είναι ανθρώπινες, είναι ανθρώπινες διεργασίες. Είναι οι πιέσεις που ασκούνται, είναι οι υποσχέσεις που ασκούνται, είναι οι διάφορες παρεμβάσεις που γίνονται και είναι και οι αντοχές τις οποίες έχουν οι βουλευτές να δεχτούν όλες αυτές, όπως σας είπα, τις παραμέτρους. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχει ένα ενδεχόμενο που εγώ το θεωρώ πολύ μικρό να βρεθεί το νούμερο αυτό των 180, διότι δεν ερμηνεύεται απόλυτα το φαινόμενο με μαθηματική προσέγγιση. Διότι σας είπα ότι είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν θέλω να πω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να πιέζεται και από άλλες ευτελείς παραμέτρους. Αυτό απλώς και μόνο το σχολιάζω, διότι η ιστορία έχει αποδείξει το 65 και το 93 το τι έγινε. Λοιπόν, καταρχήν δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα αυτή τη στιγμή στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΝΑ που ζητάν να τοποθετηθείτε για διάφορους άλλους έτσι, άξονες οδικούς, Υπουργέ, για τον περιφερειακό της Μαλεσίνας, για όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει και σας έχουν βρει και έχετε τοποθετηθεί και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Φαντάζομαι θα το πείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ο χρόνος είναι... Η επικινδυνότητα είναι μεγάλη του οδικού δικτύου, του εθνικού δικτύου, αλλά είναι και του επαρχιακού δικτύου η επικινδυνότητα μεγάλη. Ολόκληρη η Εύβοια, παραδείγματι, δεν έχει σήμανση.
Δεν ξέρει κανείς που πατάει, που είναι το μέσον της οδού, που είναι το αριστερό και το δεξιό άκρον και που τελειώνει, δεν τα ξέρει. Αυτά πρέπει να γίνουν. Να μείνουμε λίγο στοχευμένα σε αυτό. Και θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, ξέρω ότι δεν τα μασάτε. Σας παίρνουν τηλέφωνο και σας λένε, μιλώ στους ανεξάρτητους Έλληνες τώρα πλέον, γιατί εσείς είστε εκεί ξεκάθαρα πλέον. Και πιέζουν αυτούς που έχουν μείνει να ψηφίσουν το Σταύρο Δήμα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν παίρνουν ή δεν παίρνουν. Εγώ δεν είμαι βουλευτής καταρχάς, άρα εμένα τι να με κάνουν, δεν με παίρνουν. Αυτό όμως που γνωρίζω από τις δηλώσεις που έκανε. Σήμερα ο Πάνος ο Καμένος είπε. Ναι, αυτό θα σας πω. Από τις δηλώσεις που έκανε. Ξεκάθαρα και έχει στείλει SMS ο ίδιος στους βουλευτές, μην ψηφίσετε πρόεδρο. Ναι, από τις δηλώσεις που έκανε ο Πάνος ο Καμένος, είπε ξεκάθαρα ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Σαμαράς, παίρνει κάποιους βουλευτές για να τους πει να. Τέλος πάντων, να προσέξουν. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης ο Σαμαράς, είναι καλαματιανός, είναι πολύ πονηρός και είναι πολύ έτσι, έχει δυνατότητες ευπλασίας των συνομιλητών του. Εγώ έζησα μια. Θέλετε να σας πω ακριβώς το τι συνέβη μαζί το 2010. Το 2010. Ναι, βεβαίως. Το 2010 θα σας πω ευθέως για να καταλάβετε ακριβώς τι έγινε. Το 2010. Εγώ ήμουνα σε μια ρήξη κόντρα μεγάλη με το θέμα τότε της περιφέρειας. Πιστεύοντας ότι η υποψηφιότητα του Θανάση του Χιμάρα δεν θα είχε καλή έκβαση. Είχα φτάσει μάλιστα στο σημείο να πω πάρα πολλά πράγματα και είχα φτάσει στο σημείο να εξαρτοποιηθώ το 2010. Πέρασαν τα χρόνια και γι' αυτά κιόλας δεν αποτελούν στοιχεία του Foreign Office, αποτελούν απλώς στοιχεία της πολιτικής. Έχουν μας, αλλάξει χαρακτηρισμό τα έγγραφα τώρα και της ζωής. Και ένα πρωινό θυμάμαι, ένα πρωινό, θα σας πω για τις ημερομηνίες, 25 Αυγούστου, με πήρε ο ίδιος ο Σαμαράς. Ενώ δεν είχαμε κοντραριστεί, ξέρετε, εγώ στήριζα την Μπακογιάννη τότε και τα λοιπά. Ήμασταν σε κόντρα μεγάλη και ότι είχαμε φιλικές σχέσεις από παλιά. Με πήρε ο ίδιος, αυτό το λέω προς επίρρωση ενδεχομένως αυτόν που λέει ότι όντως ο Παναγιώτης ο Καμένος. Πιθανόν λέω. Εμένα με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είπε συγκεκριμένα τότε και σταματάω εδώ ότι Θανάση είμαι ο γιος του φίλου σου. Ο πατέρας του, ο Μπαρμπακώστας, γιατί πράγματι ήμασταν φίλοι από τον Ευαγγελισμό και τα λοιπά. Τέλος πάντων, σταματάω εδώ, δεν χρειάζεται περαιτέρω να κάνω σχόλιο. Δεν το γνωρίζω αν παίρνει ή δεν παίρνει τηλέφωνο. Ο Πάνος ο Καμένος λέει ότι παίρνει. Πιστεύω ότι μπορεί να παίρνει. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο όμως τώρα, Υπουργέ. Σήμερα, γιατί δεν είναι μόνο τι λέμε εμείς, η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας είναι παγκόσμιο θέμα αυτή τη στιγμή. Προκειμένου να δουν αν η Ελλάδα βρίσκεται ή όχι σε κίνδυνο. Και εγώ θα αναφέρω δύο εφημερίδες, τη Wall Street Journal και τέλος πάντων και άλλες αμερικανικές εφημερίδες, μπορώ να πω 4-5, αλλά δύο βασικές εφημερίδες που καθορίζουν την εκλογική τακτική, την προεκλογική στρατηγική και τα εκλογικά αποτελέσματα, δείχνουν την έξοδο ουσιαστικά στον Σαμαρά και ανοίγουν το τοπίο, βάζουν μπροστά τον Αλέξη τον Τσίπρα και μάλιστα κάνουν λόγο και για διάδοχη κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας και κάποια άλλα ονόματα. Ας μην τα πούμε τώρα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν προαποφασιστεί από άλλα κέντρα? Κοιτάξτε, θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις μεγάλες. Σε είχα πει και την άλλη φορά που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω από το κανάλι σας ότι η κυβέρνηση αυτή ετελέφθησε τον βίο. Δηλαδή, Σαμαράς, Βενιζέλος πλέον δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα. Γι' αυτό κιόλας και η Τρόικα βάζει συνεχώς και έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά για να μην δεχτούν τίποτα και να οδηγηθούμε σε εκλογές. Όλα αυτά είναι τα τερτύπια τα οποία τα συνδυάζουν οι ξένοι με τις δικές μας τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που είναι ντροπή σε αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται την φοβία, που είναι ανθρώπινο στοιχείο η φοβία,
λέγοντας για έξοδο της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι θα υπάρξει κρίση πιστωτική, λέγοντας ότι θα σηκώσουν οι Έλληνες τα χρήματά τους και δημιουργείται αυτή η ανασφάλεια, η ανησυχία, η φοβία του αύριο, είναι για μένα μία πράξη εγκληματική. Θα πρέπει να σταματήσει πια αυτή η φοβία και αυτή η προπαγάνδα, αυτή η τρομοκρατία. Και θα έλεγα το εξής, μήπως θα έπρεπε ο Σταύρος ο Δήμας, επειδή είναι ένας πολιτικός με ιστορία, να τους πει: ακούστε κύριοι, μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου και επενδύετε πάνω στο όνομά μου βάζοντας τέτοια διλήμματα στον ελληνικό λαό. Εγώ δεν θέλω να είμαι αύριο ως πρόεδρος της Δημοκρατίας προϊόν αυτής της ευτελισμένης πολιτικής την οποία ασκούν κάποιοι συγκεκριμένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αποκλείεται να γίνονται εν γνώση του όλα αυτά, κύριε Γιαννόπουλε? Εν γνώση του Σαμαρά και του Σταύρου. Μπορεί να γίνεται. Και του Σταύρου μπορεί να γίνει. Ο Σταύρος ο Δήμας δεν νομίζω ότι θα τους βάζει να λένε είδα κάτι περίεργες δηλώσεις. Αλλά τέλος πάντων, όλο ότι το... δεν χάνουμε. Ναι, όλο το... Εντάξει, τι θα πει, υποψήφιος είναι ο Σταύρος, τι να κάνει. Αλλά εδώ βλέπετε η επίθεση είναι ενορχιστρωμένη από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τα ελληνικά, δηλαδή τους ατζέντιδες, γιατί περί ατζενσίας πρόκειται των ξένων συμφερόντων, και από τους ξένους. Ο Γιούνκερ έκανε συγκεκριμένες δηλώσεις. Ο Μοσχοβισή είπε και αυτός ότι εμείς θα συζητήσουμε και θέλουμε να μιλάμε με ανθρώπους που καταλαβαίνουν, όχι τα αγγλογαλλικά, αλλά που καταλαβαίνουν, βεβαίως είναι έμεσες παρεμβάσεις αυτές. Και αύριο θα κλιμακωθούν οι όλες αυτές ενέργειες και προς το εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα υποστούν μεγάλη επίθεση. Επίθεση όχι μόνο δημοσκοπική, που βλέπετε οι δημοσκοπήσεις φέρνουν βόλτα το 2,8, 3, 3,1, 2,9. Αυτές είναι οι ενέργειες οι οποίες θα γίνονται συστηματικά μέχρι την τρίτη εκλογή για να λυγίσουν το φρόνημα αυτών των εναπομεινάντων βουλευτών των ανεξάρτητων Ελλήνων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες όμως είναι και ελεύθεροι, είναι πατριώτες, έχουν πατριωτικά στοιχεία. Δεν μπορεί να μας πει ο Σαμαράς τώρα και ο Βενιζέλος ότι πατριώτες είναι μόνο αυτοί. Μα τέλος πάντων, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι υπάρχουν και άλλοι Έλληνες που φλέγονται για αυτή την Ελλάδα. Ξέρετε, δεν είναι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, γιατί αν είχαν περιθώριο πατριωτικό, θα έπρεπε να ελέγξουν όλο αυτό το θησάβρισμα που βγήκε το ελληνικό στο εξωτερικό με τις διάφορες λίστες που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί προστατεύουν αυτούς τους λίγους τους δικούς τους. Και θα έλεγα, παρακολουθήσατε την ως πολιτικό γεγονός, το οποίο βέβαια δεν δόθηκε ιδιαίτερη εντύπωση, την παρέτηση του Ψυχάρη. Ναι. Του Ανδρέα του Ψυχάρη. Γιατί παραιτήθηκε ο Ανδρέας ο Ψυχάρης? Ποιος να το παίξει αυτό, το Μέγκα? Γιατί παραιτήθηκε? Ήτανε σημειολογική η παραίτησή του. Βλέπει ότι οδηγούμεθα σε εκλογές. Ξέρει ότι στην Αλφα Αθηνών θα βγουν 2 ή 2,5 βουλευτές. Αυτά σας τα λέω τα νούμερα. Ξέρουμε και ποιοι θα είναι οι βουλευτές. Άρα γιατί εγώ να μετέχω? Και θα σας πω το εξής. Είναι μια λύση. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος δεν θέλουν το μοντέλο και έτσι τους έχει προταθεί. Και υπήρξε και ο λαγός, ο κύριος Σταθάκης, που είπε θα μπορούσε η Βουλή αυτή να ψηφίσει πρόεδρο, αλλά με συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών, δηλαδή οριοθετούσαν και τις εκλογές. Υπάρχει και το άλλο μοντέλο, να πάμε στο μοντέλο του 11, στον Παπαδήμο, δηλαδή να παραιτηθεί Σαμαράς Βενιζέλος, να βρεθεί ένα άτομο, ποιο θα είναι, τι υποδείξει βέβαια της καγκελαρίας, να το δεχτούν με συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν το θέλει αυτό ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς, να ολοκληρώσω. Ο Σαμαράς δεν θέλει αυτή τη λύση. Γιατί? Ήταν ο ενορχιστρωτής της λύσεως αυτής προς τον Παπανδρέου, τον παλαιό του φίλο κολεγιόπεδο, και στο Χάρβαρντ που ήσαν μαζί. Δεν θέλει λοιπόν να έχει αυτή την ιστορία. Θέλει ο Σαμαράς, εφόσον δεν τελεσφορήσει το θέμα του Προέδρου, που μοιραίως θα θελήσουν να δώσουν την πατάτα την καυτή στον Αλέξη τον Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε τι θέλει? Θέλει εκλογές. Θέλει να αναμετρηθεί. Γιατί θέλει να αναμετρηθεί?
γνωρίζοντας ότι θα χάσει, διότι δεν πρόκειται να παραδώσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάρει ένα κομμάτι των βουλευτών και θα δημιουργήσει ένα κόμμα. Γιατί? Γιατί βλέπετε ο Παπανδρέου τώρα επιχειρεί να κάνει κόμμα. Διότι αισθάνεται ότι είναι ανύπαρκτος πλέον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ο Σαμαράς από πρωθυπουργός και αρχηγός αύριο, εάν παρέδει δε κατά αυτόν τον τρόπο όπως τον Παπαδήμο παρεδόθη από τον Παπανδρέου το 11, τι θα είναι αύριο? Θα είναι τίποτα. Δεν θέλει όμως αυτό. Θέλει να είναι μέσα στα πράγματα. Και για να είναι μέσα στα πράγματα θέλει να πάει σε εκλογές. Και για να πάει σε εκλογές θέλει όση δύναμη θα έχει η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να επηρεάσει έναν αριθμό για να είναι μέσα ακριβώς στα πράγματα. Και μπορεί βέβαια και αύριο να δώσει και στήριξη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Σας τα είπα όλα τώρα. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση που την κάνουν οι πολίτες συνεχώς. Την ακούω στο πεζοδρόμιο από τον έναν στον άλλον. Κινδυνεύει η Ελλάδα αν τα πράγματα πάνε σε εκλογές? Το ρωτάει όλος ο κόσμος. Κινδυνεύουμε. Πουλάει το παιχνίδι της κινδυνολογίας και τσιμπάει ο Έλληνας και ρωτάει, κινδυνεύει η χώρα? Σας είπα ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος έχει φοβικές τάσεις. Ο Έλληνας και τι εμφανίζεται να είναι έτσι πολύ ορμητικός, θαραλέος, έχει φοβίες μεγάλες, ανασφάλειες τραγικές, γιατί έζησε γεγονότα. Όχι ο τωρινός, οι γέροντες ζήσανε. Τα παιδιά έχουν από την παράδοση των γονιών τους και των παππούδων τους. Κύριε Γιαννόπουλε, είστε πολύ έμπειρος πολιτικός. Αυτό, ξεκαθαρίστε το. Ναι. Υπάρχει ανησυχία στον κόσμο? Εγώ δεν ανησυχώ καθόλου. Δεν ανησυχώ καθόλου και το λέω με ευθύτητα. Το λέω με ευθύτητα διότι η πολιτική ιστορία διδάσκει. Το 81 ήταν τα ίδια τα οποία λέγανε. Μιλάγανε για τον Αντρέα τότε τον Παπανδρέου ότι θα κάνει πολιτοφυλακή, θα κάνει λαϊκά δικαστήρια, θα κάνει λαϊκό στρατό. Έγιναν τίποτα από αυτά? Κινδύνευσε η Ελλάδα? Ότι υπήρξαν προβλήματα, αυτά θα τα αναλύσουμε. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα το αναλύσει το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν τέτοια πράγματα. Τώρα τι μας λένε? Λένε πάλι θα έρθει ο Τσίπρας, θα έρθουν οι κομμουνιστές, θα κάνουν αυτό. Δηλαδή αυτά. Πώς δεν μας λένε ότι θα ανοίξει και η Γιάρος τώρα και το Μακρονήσι? Αυτά δεν μας έχουν πει. Αυτά δεν έχουν πει στον ελληνικό λαό. Και είναι ντροπή τους που λένε αυτό, όλο το θεματολόγιο αναπτύσσουν. Δεν σας ξενίζει ότι όλη αυτή η ενορχιστρωμένη επίθεση που γίνεται έχει κάποια στοιχεία ιδιοτέλειας, πολιτικής ιδιοτέλειας? Δεν σας ξενίζει το ότι αυτά τα οποία σερβίρουν συνέχεια για τα ότι δεν θα υπάρχουν χρήματα στα ATM και τα λοιπά θα δημιουργήσουν τεράστια ανασφάλεια και θα είναι, λέει, η Ελλάδα όπως έγινε με την Κύπρο? Ποιοι τα λένε αυτά? Και μόνο οι ξένοι, μιλάμε οι παράγοντες, οι ξένοι, που θέλουν την Ελλάδα να είναι μέσα στην Ευρωζώνη, είναι γιατί πρέπει η Ελλάδα να είναι στην Ευρωζώνη. Και το θέλουμε όλοι. Διότι αν ξυλωθεί η Ελλάδα, αυτά δεν που λένε ότι θα μας διώξουν και θα κάνουν, αυτά δεν μπορούν. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη συμφωνία, ένας άλλος διακανονισμός, μια άλλη διαπραγμάτευση, κάτι άλλα στοιχεία να βρεθούν, αυτά θα τα βρούνε ή της κυβερνήσεως. Αλλά πρέπει να σταματήσει η καραμέλα αυτή, την οποία ενορχιστρώνουν πολύ καλά τα ξένα συμφέροντα, που οι κύριοι αυτοί εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι ατζέντιδες των ξένων συμφερόντων. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να πούμε 2-3 πράγματα και πιστεύω οι ακροατές, τηλεθεατές, να μην φοβηθούν τις οποιασδήποτε πολιτικές εξελίξεις. Το κεφάλι πρέπει να είναι ψηλά, να διεκδικήσουμε κάτι το καινούριο και να φύγει αυτή η υποτέλεια που υπάρχει τώρα στην πατρίδα μας. Καλό βράδυ, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο με πλούσιο ρεπορτάζ. Κοντά μας θα είναι ο Βαγγέλης Σομπούτας, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής. Θα έχουμε εξελίξεις για την Παλίνια Έκθεση Λαμίας αλλά και για τα προβλήματα του κλασικού στίβου. Επιστρέφουμε σε λίγο. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι φούρναρης. Η κάθε μου μέρα ξεκινάει νύχτα. Με το που έρχομαι στο φούρνο, οι κινήσεις μου είναι αυτοματοποιημένες. Φώτα, φούρνος, μηχανήματα. Ενέργεια, ενέργεια, ενέργεια και ενέργεια. Χρειάζεται πολύ ρεύμα για να μοσχομυρίσει η γειτονιά. Κάθε μέρα βγάζω ψωμί για πολύ κόσμο. Πρέπει όμως και εγώ να βγάλω το ψωμί μου.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν αυξημένες ανάγκες. Στη ΔΕΗ το αναγνωρίζουμε. Γι' αυτό είμαστε σταθερά δίπλα τους και τις στηρίζουμε με νέα μειωμένα τιμολόγια. ΔΕΗ. Ενέργεια για κάθε άνθρωπο. Εδώ ζεσταίνεις το σπίτι σου φθηνά. Μοκέτες χαλιά. Tingas Eco Carpet. Βιοτεχνία κατασκευής μοκετών και χαλιών. Εισάγουμε, βιοτεχνούμε, τοποθετούμε και πουλάμε φθηνά. Αγοράστε από την πηγή. Γιατί εδώ η ζεστασιά δεν κοστίζει ακριβά. Tingas Eco Carpet. Θηβά Αθήνα Καλλιθέας Πρόπυργος. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνο σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα. Με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 2231-033-934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα. Έφτασε η μεγάλη ώρα να βρεθείς σε άλλη χώρα. Ο υπέροχος κόσμος του Άι Βασίλη και όλοι οι πρωταγωνιστές των χριστουγεννιάτικων παραμυθιών ζωντανεύουν και φέτος στη μαγεμένη Ελατοχώρα. Πέρασε τη μαγική πύλη και θα βρεθείς σε έναν υπέροχο κόσμο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και δημιουργίας. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους με πολλές δωρεάν δράσεις, θεάματα και ατέλειωτα παιχνίδια στο χριστουγεννιάτικο διαδραστικό πάρκο της Λαμίας. Χρώμα, γέλιο και φιδόρα. Μαγεμένη Ελατοχώρα. Τώρα η εταιρεία Αδελφή Καβαδία ΑΕ, συνεργαζόμενη με το νέο φορέα Mega Euronics, σας προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μας θα βρείτε αποκωδικοποιητές για το νέο ψηφιακό σήμα, καθώς και μεγάλες προσφορές σε όλες τις τηλεοράσεις, αποσύροντας την παλιά σας με νέας τεχνολογίας. Αδελφή Καβαδία. Ποιότητα και οικονομία σε όλα μας τα είδη. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στο αγροτικό ρεπορτάζ, Γιώργο, στην παρουσία του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή του Βαγγέλη Τουμπούτα, του Προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων που βρέθηκε στη Λαμία. Να δούμε το ρεπορτάζ στο ξενοδοχείο Σαμαράς, τι δήλωσε σε αγροτική εκδήλωση για τη νέα ΚΑΠ και κοντά μας σε λίγο ζωντανά. Με θέμα τις βασικές κατευθύνσεις της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2014-2020 και με βασικό ομιλητή τον αγροτοσυνδικαλιστή Βαγγέλη Μπούτα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας αγροτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Σαμαράς. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι αγροτικοί σύλλογοι Μακρακόμης, Πελασγίας, Στυλίδας Αχινέων και Ελοκρίδας. Όπως επεσήμανε ο κύριος Μπούτας, με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική επιταχύνεται η συγκέντρωση των πολλών σε λίγους, οδηγώντας τους μικρούς καλλιεργητές και εκτινοτρόφους στο ξεκλήρισμα και την ανεργία. Από φέτος η πρώτη δόση της νέας ενίσχυσης και η δεύτερη που θα μπει από εβδομάδα είναι μειωμένη κατά 8,5%. 15% του χρόνου μείωση και μέχρι το 19 άλλο 30%. Δηλαδή έχουμε πάνω από 50% σε πολλά προϊόντα μείωση της ενίσχυσης. Οι τιμές πηγαίνουν προς τα κάτω, στα αγροτικά προϊόντα. Το κόστος παραγωγής αυξάνει, ενώ το πετρέλαιο, σαν παράδειγμα θέλω να το πω, έπεσε διεθνώς η τιμή του από 130 δολάρια το βαρέλι στα 62. Παρά τα αυτά, παραμένει το 1,30 στον αγρότη και στην κατανάλωση. Γενικότερα και εδώ φαίνεται ότι και το κράτος μέσα από τη φορολογία μας πίνει το αίμα, αλλά και το κεφάλαιο Παρδενογιάννηδες, Λάτσιδες, αυτοί που έχουν τα πετρέλαια και τα εμπορεύονται. Επίσης, ό,τι περισσεύει από το κράτος, το πήρουν αυτοί, ή μάλλον ό,τι περισσεύει από αυτούς πίνει το κράτος.
Πού αποβλέπει αυτή η κοινή αγροτική πολιτική? Αποβλέπει στη συγκέντρωση της παραγωγής και της γης σε λίγα χέρια. Το επόμενο διάστημα θα επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό ο μικρομεσαίος αγρότης ή με την πόστα ή με την ταχεία θα ξεκληριστεί. Κατά συνέπεια ένα δρόμο έχει. Να παλέψει, να οργανωθεί πρώτα, να παλέψει, να ανατρέψει αυτή την πολιτική. Και να έρθει μια πολιτική στο πόδι αυτής της πολιτικής όπου θα υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Τι θα παράγουμε, ποιος θα το παράγει, πόσο θα παράγουμε. Δεύτερον, η παραγωγή να γίνει μέσα από τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς. Ήδη από την εμπειρία τελειώσαμε. Η ιδιωτική πρωτοβουλία που λέγανε, ο ανταγωνισμός κτλ. Οι μικροί στον δρόμο ξεσκαρτίζουν, φεύγουν. Το τρίτο, πρέπει να κοινωνικοποιηθούν τα βασικά μέσα παραγωγής. Φάρμακα, λιπάσματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά. Η Ελλάδα της ανάπτυξης, ένα τρακτέρ δεν παράγει, γιατί δεν το επιτρέπουν. Η ΓΙΦΤ που λέγανε τους Βούλγαρους και τους Ιουγκοσλάβους, παράγανε τρακτέρ και αγοράζουν από εκεί. Υπάρχουν τρακτέρ που είναι από αυτές τις χώρες, που ακόμα έρχονται. Κρατικό εμπόριο. Υπάρχουν παραγωγοί που είναι απλήρωτοι. Άμα δεν υπάρξει κρατικό εμπόριο, πώς θα εξασφαλιστώ εγώ ότι θα πάρω τα λεφτά μου και το πιο βασικό ότι θα έχω και μια τιμή η οποία θα με ικανοποιεί. Σήμερα αυτό που ζούμε είναι κάθε χρόνο μειώνουν οι τιμές. Παραμένουμε με περισσότερα σχόλια πλέον ζωντανά στο κεντρικό δελτίο, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο κ. Βαγγέλης Μπούτας. Γι' αυτό παίξαμε το ρεπορτάζ τώρα, γιατί ο Βαγγέλης Μπούτας τα ξέρει καλά, τα λέει, τα έχει πει ολόκληρο, όλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Να θέσουμε και 2-3 ερωτήματα τα οποία είναι σημαντικά να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Η νέα ΚΑΠ, κύριε Μπούτα, χτίστηκε, σχεδιάστηκε και πάει να εφαρμοστεί και πριν λίγο καιρό. Ο κύριος Πάσολας μας έλεγε, τους ζητήσαμε να μας στείλουν το φάκελο που έχουν στείλει στην Ευρώπη και δεν μας στέλνουν το φάκελο της νέας ΚΑΠ. Αυτό τι κόλπο είναι τώρα? Είναι επικοινωνιακό κόλπο της κυβέρνησης. Ήταν υποχρεωμένοι να δώσουν το φάκελο σε ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή κατάθεσης εγγράφων που προβλέπει τον κανονισμό, δεν το κάναν. Τι είναι απόρριτο έγγραφο, είναι η ΚΑΠ. Και βάλαν τον γραμματέα, τον κύριο Μελά, το Υπουργείο, ιδιωτικά γραφεία να ενημερώσουν τον κόσμο και βάλαν και τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές και συνεταιριστές να κάνουν ημερίδες και να τα πούν όπως θέλουν. Για να είναι ο κόσμος στο σκοτάδι. Χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά περιέχει ο φάκελος. Ακριβώς. Όχι μόνο χωρίς να ξέρουμε για το τι έρχεται, αλλά ακόμα και σήμερα αυτός που σπέρνει σιτάρι δεν ξέρει για πόσο πιστοποιημένο σπόρο πρέπει να ρίξει για να δικαιούται τα 4 ευρώ. Κύριε Μπούτα, με εσάς μπορούμε να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Αφήστε τα αγροτικά λίγο για να καταλάβει ο κόσμος πώς σχεδιάζουν στρατηγικά αυτοί. Στρατηγικά. Λοιπόν, δεν μας δίνουν ουσιαστικά για να δούμε ολόκληρο το σχέδιο. Ένα. Δύο. Έχει σημασία ότι δεν το δίνουν και τώρα γιατί έχει προεκλογική εκστρατεία, μην τυχόν και έχουμε αναταράξεις. Ακριβώς εκεί προέβλεπε και προβλέπει το σχέδιο και προέβλεπε από τα πριν αλλά και σήμερα ακόμα που δεν ανοίγουν τα χαρτιά τους και λένε τον καινούργιο χρόνο η κυβέρνηση θα τα εξειδικεύσει. Τώρα θα είναι αυτή, θα είναι άλλη, πάντως όποιος και να είναι, για μας μαύρα είναι τα μαντάτα. Αν δεν παλέψουμε, αν δεν οργανωθούμε και αν δεν φτιάξουμε το δικό μας μαγαζί ισχυρό, θα μας φάει ο λύκος. Επειδή ξέρω ότι δεν τα μασάτε, δεν θα έπρεπε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο, ειδικά εσείς ή ο δικός σας κλάδος να ήταν μια γροθιά και να είναι φόβητρο? Κοιτάξτε. Και γιατί δεν είναι, κύριε Μπούτα? Ακριβώς. Γιατί δεν είναι οι ίδιοι οι αγρότες σε μέγεθος και σε συμφέροντα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, γιατί μπορούν οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και οι σημερινές να έχουν τα δικά τους όργανα για να στηρίζουν δίθεν αγωνιστικά την πολιτική τους. Και βέβαια στην κατάσταση. Τι εννοείτε, ότι έχετε προδότες ανάμεσά σας? Όχι. Έχουμε αγρότες που έχουν, μεγάλους αγρότες που τους συμφέρει αυτή η πολιτική. Και βγαίνουν στο προσκήνιο και αυτούς τους παίζουν. Να σου πω. Ζητήσαμε συνάντηση την πρώτη μέρα που
ορίστηκε ο καινούργιος υπουργός, δεν μας δέχτηκε ακόμα και τους άλλους που παίζαν αυτό το ρόλο τους δέχτηκε προχτές. Λοιπόν, για να το μαζεύουμε και να καταλαβαίνει και ο κόσμος, τι πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι του Μόχθου στην Ήπεθρο, οι δικοί σας άνθρωποι, τι πρέπει να ξέρουν με όλο αυτό που συμβαίνει? Πρέπει να ξέρουν οι μικρομεσαίοι αγρότες ότι τους οδηγούν στο ξεκλήρισμα γρήγορα πλέον και ότι πρέπει να αντιδράσουν. Και η αντίδρασή τους είναι οργάνωση στον Αγροτικό Σύλλογο, αγώνα, αλλά και καταδίκη αυτής της πολιτικής. Για ανάσεις σήμερα, ανατροπή αύριο. Επειδή ηγείστε αυτών των προσπαθειών, ετοιμάζετε κάτι? Το ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν τα ανοίγετε τα χαρτιά σας αμέσως, ούτε ήρθατε εδώ πέρα στο ένα τώρα να πείτε τη στρατηγική σας ολόκληρη. Ακούστε. Λέω, θα κάνετε κάτι, γιατί πήγαμε σε προεκλογική περίοδο. Και, τη Δευτέρα θα είμαστε στις φορείς απ' έξω. Το φορολογικό θα μας κόψει τον κόλλο, να το πω έτσι. Από 2.000 και πάνω θα πληρώσουν όλοι οι μικροί. Από 2.000 και πάνω. Θα είμαστε λοιπόν από Δευτέρα. Θα γίνονται τις σκέψεις αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά χωριά σε όλη την Ελλάδα το Γενάρη, βλέποντας πώς πήγαν τα πράγματα μέχρι σήμερα και όχι από εδώ και πέρα μέχρι τέλος το μήνα, αλλά και τον προηγούμενο μήνα που συμμετείχαμε στις κινητοποιήσεις μαζί με τους εργάτες, θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και ανάλογα θα πράξουμε. Στο στόχος μας να γίνουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Και να αφυπνιστούν οι συναδελφοί σας, κύριε Μπούτα. Έτσι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν σωτήρες. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε με τον αγώνα. Το κάτσε στον καναπέ, εσύ ψήφισέ με και εγώ θα σας λύσω τα προβλήματα, είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία και η μεγαλύτερη απάτη. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπούτα. Ευχαριστούμε, κύριε Μπούτα. Πάμε σε ένα βίντεο που έχει να κάνει τώρα, Γιώργο, με τη σεισμική δόνηση 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αταλάντη. Ανησύχησαν λίγο οι κάτοικοι. Ο δήμαρχος Λοκρών, ο Νίκος Ολιόλιος, ζητά να έρθουν πάλι τα κλιμάκια να ελέγξουν την αντισεισμικότητα των δημόσιων κτηρίων και όχι μόνο. Αμέσως την επόμενη μέρα για όλα τα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, τα γυμνάσια, τους παιδικούς σταθμούς κλπ. Ήρθε συνεργείο το οποίο βεβαίωσε ότι δεν υπέστη καμία ζημιά, κανένα κτίριο από τον προηγούμενο σεισμό. Ναι. Έτσι, και άμεση θα είναι και η επαφή και με το Εθνικό Επιμελητήριο, αλλά δεν υπάρχουν λόγοι να ανησυχούμε όπως μας λένε οι ειδικοί. Εκτός από αυτό όμως, εμείς σαν Δήμος Λοκρών και εγώ σαν Δήμαρχος των Λοκρών έχω κάνει πρόταση και πρόσφατα που μου δόθηκε η ευκαιρία πάλι στην Λαμία όταν έγινε η μεγάλη συγκέντρωση για τα προγράμματα της περίοδου 2015-2020, ότι δεν μας ικανοποιούν τα μεταξωτά φορέματα, δηλαδή μόνο η ενεργειακή μείωση των σπιτιών και των άλλων κτηρίων από κάποια προγράμματα. Θέλουμε και είναι επιτακτική ανάγκη και συμφώνησαν όλοι και στην Κεντρική Ένωση Δήμων και στην Λαμία σε επίπεδο περιφέρειας όλοι οι δήμαρχοι ότι πρέπει να υπάρχει ένα ιδιαίτερο χρηματοδοτικό μέσο, για μας μιλάω για τον Δήμο μου, βάσει του οποίου οι τεχνικοί θα μελετήσουν την κατάσταση των δημοσίων και δημοτικών κτηρίων και φυσικά και των ιδιωτικών κτηρίων και όλο αυτό να είναι επιχορηγούμενο ώστε να ξέρουμε ότι η στατική επάρκεια ο οπλισμός, αν πρέπει, όπου πρέπει, να ενισχυθεί. Περιμένουμε την εφαρμογή και την υλοποίηση. Είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο και το ουσιαστικότερο πρόγραμμα το οποίο πρέπει από εκεί να ξεκινήσουμε. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, ο φέρον οπλισμός, όπως λένε οι μηχανικοί και οι ειδικοί, πρέπει να μελετηθεί σε κάθε κτίριο δημόσιο και δημοτικό και φυσικά στα ιδιωτικά όσοι θέλουν και αυτό να επιχορηγείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκτός αυτό της ενεργειακής, ας πούμε, μείωσης των χρημάτων για την ενεργειακή επάρκεια που παίρνουν τα λεφτά οι εταιρείες. Μιλάμε για την ουσία, για το πραγματικό ουσιαστικό περιεχόμενο που είναι επιτακτική ανάγκη επιτέλους να γίνει. Έχει συμφωνήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει συμφωνήσει η Κεντρική Ένωση Δήμων, έχουν συμφωνήσει περιφερειακά οι αρχές. Τώρα το περιμένουμε να το κάνουμε. Πάμε τώρα στην Πανίνια έκθεση Λαμίας, καθώς πέρα από την μαγεμένη ελατοχώρα φαίνεται να γίνονται και μαγικές και μαγεμένες κινήσεις, να αλλάξει λίγο το καταστατικό. Καταρχήν η μαγεμένη ελατοχώρα πάει καταπληκτικά ήδη, θα συνεχίσει με αυτό το ρυθμό
Και οι πληροφορίες που έχουμε από τον κόσμο είναι ότι πραγματικά έχουν λατρέψει όλα αυτά τα οποία βρίσκουν και κάνουν κυρίως τα μικρά παιδιά μέσα στους χώρους της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας στη Μαγεμένη Λατοχώρα. Παρακολουθούμε και από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μια ολοκληρωμένη καμπάνια προβολής, η οποία θα ενταθεί και τις επόμενες ημέρες. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Γρανίτσα. Σας είναι κοντά μας, πρόεδρε, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τη δική μας την πλευρά, γιατί η οργάνωση δείχνει ότι πάει από το καλό στο καλύτερο συνεχώς. Και να ανοίξουμε και αυτό το θέμα, το οποίο είναι θέμα επικαιρότητας, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, διότι μετά από 40 χρόνια. Μπήκε στη γραμμή τέλος πάντων και αυτή η αλλαγή του καταστατικού, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Έτσι είναι, ήταν αναγκαιότητα, μπορώ να πω, επιβίωσης για την έκθεση. Ήταν μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από πολλά χρόνια και από προηγούμενους πρόεδρους, διότι φαινόταν ότι δεν πήγαινε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ορίμασαν οι συνθήκες, πιέστηκαν οι καταστάσεις και φτάσαμε να είναι αυτή τη στιγμή νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Να περάσει από τη Βουλή τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο, στο οποίο δίνει τη δυνατότητα στην έκθεση να τροποποιήσει το καταστατικό και να κάνει αυτές τις δραστηριότητες που θέλει σήμερα ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο όπως είναι η έκθεση. Δεν είναι τίποτα καινούριο, απλώς προσαρμόζεται στα καταστατικά και άλλων εκθεσιακών χώρων και άλλων εκθεσιακών κέντρων, διότι είναι άδικο η Λαμία να έχει μια τέτοια εγκατάσταση, τέτοιους χώρους που πιστεύω δεν υπάρχουν πουθενά στην Ελλάδα. Λέω, και να έχει ένα καταστατικό. Κύριε Γρανίτσα, στην εφημερίδα. Πώς? Νόμος 214 του 75, έτσι. Του 75. Του 75. 40 χρόνια, κυριολεκτικά, έτσι. 40 χρόνια. Που προέβλεπε μια γεωργική έκθεση, η οποία γεωργική έκθεση σήμερα υπάρχει σε κάθε πόλη, που έχουν όλοι γεωργικά μηχανήματα, τα εκθέτουν και γίνεται μια γεωργική έκθεση ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη κάθε δύο χρόνια. Και αυτό είναι όλο. Και εμείς περιμέναμε να κάνουμε εδώ μια έκθεση γεωργική, η οποία δεν θα μας πρόσθετε τίποτα. Το καινούργιο σχέδιο είναι ολοκληρωμένο? Θα σας λύσει τα χέρια για να μπορείτε να κάνετε πιστεύω αυτά που πρέπει? Πιστεύω ότι θα μας λύσει τα χέρια, έτσι όπως είναι, όπως πάει στη Βουλή δηλαδή, αν ψηφιστεί έτσι. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι για την έκθεση. Έχει γίνει η εσωτερική διαβούλευση έτσι ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή λύση? Κοιτάξτε. Ποιος μπορεί να τα αλλάξει, γιατί λέτε αν πάει έτσι. Όχι, όχι, μπορεί να τα αλλάξει. Βασικά δεν αλλάζει εύκολα αυτό όπως είναι, αλλά μπορεί στη Βουλή κάποιος βουλευτής να προσθέσει μια τροπολογία που να είναι, να αλλάξει κάτι από αυτά που. Να βάζει κάποιον περιορισμό. Συνήθως όμως, επειδή είναι μέσα σε άλλο νομοσχέδιο, αυτό φυσιολογικά θα ψηφιστεί όπως είναι. Σπάνια γίνεται. Τουλάχιστον να φύγουν οι αγκυλώσεις αυτές που υπήρχαν, κύριε Γρανίτσα, αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς αυτό μας ενδιαφέρει και εμάς και προπαντός να μην έχουμε αντιδικίες ως προς το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε. Διότι σήμερα, εγώ δεν λέω κακόπιστα, αν θέλετε και καλόπιστα, ο καθένας ερμηνεύει την κάθε ενέργεια που πάει να κάνει η διοίκηση της Πανελλήνιας Έκθεσης με άλλα κριτήρια, έχοντας υπόψη του ένα καταστατικό που έγινε πριν από 40 χρόνια, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες που ούτως ή άλλως έχουν καταργήσει αυτό το καταστατικό αυτά τα χρόνια, και μας δημιουργούσε αντιδικίες τις οποίες ούτε εμείς τις θέλουμε, ούτε και κανένας άλλος. Διότι η οποιαδήποτε αμφισβήτηση δημιουργεί αντιπαλότητες. Εμείς θέλουμε όλο τον κόσμο μαζί μας. Η έκθεση είναι δημόσιος οργανισμός, δεν είναι ιδιωτικός φορέας κανενός. Που σημαίνει ότι ό,τι προσφέρει στον κόσμο, το προσφέρει το κράτος. Έτσι. Και με αυτή την έννοια είναι καλό το ότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Και δεν θέλουμε αντιπαλότητες με κανέναν. Να είναι αποσαφηνισμένο, να ξέρουμε όλοι. Ακριβώς, γιατί αν το κρίνει ο καθένας με τα δικά του κριτήρια και λέει κάποιος, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει η έκθεση, ο άλλος λέει μπορεί να το κάνει και ο τρίτος λέει κάτι διαφορετικό. Πάντως, δημιουργούνται πάντοτε αντιπαραθέσεις. Ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν επέτρεπε πολλά πράγματα. Τίποτα δεν επέτρεπε. Έτσι. Τίποτα και καθυπερβολήν. Απλά προσπαθούσατε καθυπερβολήν. Όχι, ναι, όχι εγώ μόνο. Ναι, 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 ναι. Ξεκάθαρα. Αρκεί να σας πω ότι η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας που γίνεται κάθε χρόνο, που την έχουν εγκαινιάσει υπουργοί, πρωθυπουργοί, ιστορίες που έρχονται όλοι εδώ, ήταν παράνομη. Με την ερμηνεία του καταστατικού πριν από 40 χρόνια. Αυτά έχουν καταργηθεί στην πράξη και ήταν ευκαιρία. Και δεν φοβηθήκατε για τη λέξη παράνομη? Όχι, παράνομη σε εισαγωγικά, δεν λέω τίποτα. Να την αποφύγω εγώ. Όχι, μα σας θυμάω ότι λέτε την αλήθεια. Τελείως. Μα τι να πούμε, να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Έτσι γινόταν. Πάμε τώρα λίγο στην Λατοχώρα για να κλείσουμε. Τα τελευταία μηνύματα που έχετε, ποια είναι? Έχουμε τα εγκαίνια καταρχήν αύριο. Αύριο τα εγκαίνια. Είναι τα επίσημα εγκαίνια.
θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δει ο κόσμος ότι αυτά που γίνανε μέσα είναι πάρα πολύ καλύτερα από πέρυσι. Πιστεύω για τα ελληνικά δεδομένα είναι πρωτοποριακά, με την έννοια ότι είναι ένας τεράστιος κλειστός χώρος. Δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πουθενά. Έξι στρέμματα κλειστοί χώροι. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά πουθενά. Αυτοί τους χώρους λοιπόν αυτούς καταφέραμε να τους γεμίσουμε με δράσεις και εντυπωσιακές κατασκευές μέσα. Δράσεις οι οποίες είναι δωρεάν για τα παιδιά και το μόνο που πληρώνουν είναι το παγοδρόμιο, το Λούνα Πάρκ και τα φουσκωτά. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μακάρι να είχαμε την ευχέρεια να κάνουμε και άλλα πράγματα. Ικανοποιημένοι από την προσέλευση. Ικανοποιημένοι, αλλά περιμένουμε πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί όσο πλησιάζουν οι χριστουγεννιάτικες μέρες, τόσο δημιουργείται και η ανάγκη για διασκέδαση στα παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο τα εγγένεια. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε τακτικά. Θα τα λέμε τακτικά και τα λέμε για την μαγεμένη Αλτοχώρα. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Θα παραμείνουμε λίγο στο γιορτινό κλίμα, Γιώργο, να δούμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Λαμίας που άναψε σήμερα στην πλατεία Πάρκου με την παρουσία του Δημάρχου, του Νίκου Σταυρογιάννη, αλλά και πολλών μικρών παιδιών. Και αμέσως μετά κλασικός αθλητισμός. Από τον Δήμαρχο Λαμίων Νίκο Σταυρογιάννη φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Πάρκου με την συμμετοχή δεκάδων παιδιών. Παράλληλα υπήρξαν εκδηλώσεις για τα παιδιά όπως μουσικοκινητικά παιχνίδια, έφτιαξαν γλυκίσματα ενώ έκαναν ζωγραφική προσώπου. Υπήρξαν και χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαμίων. Συμπολίτες και συμπολίτες, σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά για τις Άγιες Μέρες που έρχονται και να ευχηθούμε όλοι μαζί ο καινούριος χρόνος που θα ανατείλει σε λίγες ημέρες να φέρει ενότητα και αλληλεγγύη για έναν κόσμο πιο δίκαιο και ανθρώπινο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά ιδιαίτερα στους μικρούς μας φίλους, τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε στον κλασικό αθλητισμό που φαίνεται να χάνεται στα χρόνια πριν. Κανένας δεν δείχνει να ενδιαφέρεται. Στον 31ο δρόμο Ελευθερίας, Γιώργο, χθες. Θες να δούμε λίγο το βίντεο και μετά να πάμε στον αθλητισμό. Πάμε γιατί έχει αξία, νομίζω, να δούμε τι δήλωσαν άνθρωποι που ήρθαν από άλλες περιοχές. Να μπούμε στο κλίμα, πάμε, διότι δεν πάμε, είναι όλα καλά. Έτσι όπως θέλουμε. Επιτυχημένα γίνανε οι διοργανώσεις, αλλά με πολλά παράπονα και πολλές ελλείψεις. Αν κάποιοι βάζουν πλάτη συνεχώς, επιτυχημένα γίνονται όλα. Κάποιοι όμως πρέπει να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Με επιτυχία αλλά και γκρίνιες πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ο 31ος δρόμος Ελευθερίας στην διαδρομή του ιστορικού τριγώνου Θερμοπύλες Σαλαμάνα Γοργοπόταμος, καθώς όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι των αθλητικών συλλόγων απουσίαζε η συμμετοχή αλλά και η στήριξη από τους τοπικούς φορείς αλλά και την αυτοδιοίκηση. Οι αθλητές ακολούθησαν τη διαδρομή Θερμοπύλες Σαλαμάνα μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και τερμάτισαν στον Γοργοπόταμο, περνώντας τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Λαμίας, Δαμάστας, Ηράκλειας, Μοσοχωρίου Νέου Χρυκέλου, Αλεπόσπιτων και μπροστά στην Εκκλησία του Γοργοποτάμου έγινε ο τερματισμός. Είναι ένας μεγάλος αγώνας που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, αλλά αυτός ο αγώνας δεν μπορούσε να γίνει φέτος χωρίς τη βοήθεια των παλαιών αθλητών, την Ένωση Γυμναστών και το Φιλαθλητικό το Σύλλογο, ο οποίος είναι διοργανωτής εδώ και τόσα χρόνια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι προς τους ηθήνοντες, είναι ότι ο πολιτισμός και η ανάπτυξη στη φτιότητα θα έρθει μόνο μέσα από τον κλασικό αθλητισμό. Διότι αν δεν υπάρχει κλασικός αθλητισμός, δεν έρχεται και ανάπτυξη. Γιατί όπως είδαμε σήμερα, ήρθαν κάποιοι 300 αθλητές και τρέξανε. Αυτοί οι 300 αθλητές φέρανε και κάποιους ακόμη μαζί συνοδούς. Μαζεύτηκαν 500 άτομα. Αν η Λαμία
Ακαδημία, η πρωτεύουσα της περιφέρειας Τηρέας Ελλάδος, είχε ταρτάν, θα είχαμε 1.600 άτομα σήμερα σε έναν αγώνα Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί οι θύνοντες πρέπει να σκύψουν στο πρόβλημα του παλαιών αθλητών που θέλουν μαζί με τον κλασικό αθλητισμό να μας κάνουν ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο που θα φέρει την ανάπτυξη στη Φτιότητα. Γιατί θα έρθει κόσμος, θα δώσει χρήματα στα καταστήματα και όλα αυτά. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Γιώργο τον Σπυλιόπουλο που κάνει τόσα χρόνια τον αγώνα και φέτος που του στηρίξαμε εμείς με τη βοήθειά μας. Και κάτι άλλο. Είμαστε η μόνη πόλη στον κόσμο που έχουμε αυτή την ιστορία. Ξεκινάμε από Ηρακλή, Αχιλλέα, Λεωνίδα, Διάκο και φτάνουμε στο Γοργοπόταμο. Ποια άλλη πόλη έχει αυτό και πού είναι σήμερα οι θύνοντες του πολιτικού τόπου εδώ να μας πούνε, να έρθουν να δούνε τον αγώνα. Αυτά ήθελα να πω και ένα ευχαριστώ μεγάλο στο φιλαθλητικό που μας έβαλε συνδιοργανωτές. Για πρώτη χρονιά, σαν Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής του Νομού Φθιώτιδας, συμμετέχουμε στην διοργάνωση του 31ου Δρόμου Ελευθερίας, γιατί πιστεύουμε σε αυτές τις διοργανώσεις που είναι μια ιστορία για τον τόπο, θέλουμε να βοηθήσουμε και θέλουμε τη συνέχεια αυτών των διοργανώσεων. Θέλουμε οι γυμναστές να είναι αρρωγοί κάθε αθλητικής προσπάθειας στο νομό για να αναβαθμιστεί και ο ρόλος της φυσικής αγωγής μέσα από τέτοια γεγονότα. 31η χρονιά ο φιλαθλητικός, σε συνεργασία με το Δήμο και με τη βοήθεια της Μινέτα, της ασφαλιστικής εταιρείας, διοργανώνουμε τον Δρόμο Ελευθερίας. Είναι εποχές δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες. Και εν τούτης και για μία ακόμη φορά δεν είπαμε να μην μείνει αυτή η διαδρομή ανεκμετάλλευτη, αυτή η ιστορική διαδρομή, και αυτός είναι ο βασικός λόγος που την διοργανώσαμε. Έχουμε συμμετοχές γύρω στα 300 άτομα περίπου σε όλες τις κατηγορίες, στα 1500 των μικρών, στα 5 χιλιόμετρα για όλες τις ηλικίες και στο 17 που εκεί υπάρχουν κατηγορίες. Ο καιρός μας βοήθησε. Βέβαια οι άλλοι παράγοντες δεν μας βοήθησαν. Ήταν συγκυρίες αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη μέρα και ότι αυτή η διοργάνωση πρέπει να γίνεται, να συνεχιστεί να γίνεται, αυτός ο αγώνας ελευθερίας, γιατί τιμά την περιοχή μας. Είναι τρία ιστορικά γεγονότα που έχουν σημαδέψει τον τόπο μας, την Ελλάδα, και πιστεύω ότι γίνει και παγκόσμιο φαινόμενο μέσα σε ένα νομό τρία σημεία, Θερμοπύλες με το Λεωνίδα, Αλαμάνα με το Διάκο και ο Γοργοπόταμος με την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα και όχι μόνο οι αθλητές, οι οποίοι με μεγάλη μας έκπληξη ήρθαν από όλες τις άκρες της Ελλάδος. Από τη Σύρο έχουμε συμμετοχές, από την Ετωλοακαρνανία, από τη Λιβαδιά, και θα μπορούσα να πω ότι οι λαμιώτες αθλητές αρκετοί λείπουν. Βέβαια είχαν άλλες υποχρεώσεις και αυτός πιστεύω θα είναι ο λόγος που δεν ήρθαν. Πες και καμιά τέτοια, εδώ να τα λέμε. ΣΕΓΑΣ με αριθμούς από το 2009 μας δίνουν και γράφουν στη διοργάνωση. Ερχόμαστε από την Αθήνα, από το Βιόλτη Μάνα για να τρέξουμε στην ιστορική διαδρομή. Και ο ΣΕΓΑΣ είναι γραμμούλες οι οποίες λένε ακόμα ταχυδρομικό ταμιευτήριο που έχει καταργηθεί. Λοιπόν, άμα θέλουν να κάνουν αγώνες, να υποστηρίζουν ανθρώπους σαν και σένα που μόνοι τους φτιάχνουν τον αγώνα. Πες ότι εσύ και η γυναίκα σου και τρεις χαζοί εδώ των αγώνων έρχονται και κάνουν τους αγώνες. Λοιπόν, και ΣΕΓΑΣ και όλοι οι υπόλοιποι, χαχάχοχου, εσύ καλά κάνεις και τα λες, αλλά εγώ τα λέω γιατί τους έχω γραμμένους. Εμείς πληρώνουμε για να έρθουμε εδώ πέρα. Και οι αριθμοί λένε ακόμα ταχυδρομικό ταμιευτήριο και δεν τρέπονται. Ταχυδρομικό ταμιευτήριο έχει καταργηθεί εδώ και δύο χρόνια. Πες τους τα. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε με τα λίγα έξοδα που έχουμε, τα λίγα πενιχρά μάλλον έσοδα που έχουμε, να κάνουμε τους αγώνες. Ο κύριος έχει τους λόγους του, έχει τα παραπονά του, έχει δίκιο σε πολλά σημεία, αλλά αυτά τα μέσα διαθέτουμε, με αυτούς κάνουμε τους αγώνες. Και πού να το βρουν το δίκιο τους τώρα οι άνθρωποι που απογυμνωμένοι κάνουν όλες αυτές τις προσπάθειες. Θα καλησπερίσουμε τον Αντώνη Σόπικο που είναι πρόεδρος. Αλλά δεν ζητήσαμε και τις εγκαταστάσεις στις Ολυμπιακές. Τις βασικές υποδομές. Ακριβώς. Καλησπέρα κύριε Σόπικο. Καλησπέρα σας, φίλε Αντώνη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Γιάννη. Για να μην λέμε, να μην τρελαθούμε και εντελώς. Τι ζητήσανε δηλαδή. Τι ζητήσαμε. Τι ζητήσανε ο πρόεδρος και το σωματείο των αθλητών, των παλέμαχων αθλητών κλασικού αθλητισμού, του Στίβου. Τι ζητήσανε δηλαδή. Ζητήσαμε να γίνει το ταρτάν στο γήπεδο. Και το έχουν κάνει μέγα θέμα κάποιοι. Και πρέπει δηλαδή να παρέμβει ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών και να αρχίσει να λέει ότι θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε, να φτάσουμε μέχρι εκεί. Δυστυχώς, μέχρι εκεί. Να πω και κάτι. Να πω. Τι είχα, Γιάννη μου, συγγνώμη Γιάννη για το που το χρησιμοποιώ, τι είχα πάντα.
τα ίδια. Τι, θέλουμε ένα στάδιο, το οποίο στάδιο να έχει ένα ταρτάν, να έχει μια κερκίδα και να έχει και κάποια αποδυτήρια για να μπορέσουμε να κάνουμε αγώνες. Και να πω και μια πληροφορία στον αέρα. Τα Γιαννιτσιά, τα Γιαννιτσά, πού είναι τα Γιαννιτσιά, τα ξέρουμε λίγοι. Και όμως τα Γιαννιτσά ανέλαβαν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων. Σας πληροφορώ, δεν έχω πρόβλημα με τις πόλεις. Υπάρχουν πολιτικοί. Α, μπράβο, ναι. Και είναι στο Διόλ τη Μάνα, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά όμως τα ανάλαβανε. Και η Λαμία, το κέντρο της πρωτεύουσα της Ελλάδος, δεν μπορεί να κάνει αγώνες. Γιατί? Γιατί δεν έχει στάδιο. Και όλοι υπόσχονται, θα κάνουμε το ταρτάν, θα κάνουμε το ταρτάν. Εδώ και 20 χρόνια. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει, κύριε Σόπιγκο? Είναι, εγώ περπατάω κάθε απόγευμα και με ξέρετε ότι περπατάω. Πηγαίνω και κάνω 6 χιλιόμετρα περπάτημα. Πλώς στην ηλικία να κάνω και κάνω περπάτημα. Και περπατάω. Κάθε μέρα περνάμε από το ιστορικό το Χαλκιουπούλιο. Έχει γίνει ιστορικό, έχει γίνει λαϊκό. Περνάμε, είναι η άσφαλτος. Μένει να ρίξουμε το ταρτάν από πάνω και να ρίξουμε να φτιάξουμε για μια κερκίδα. Πόσο στοιχίζουν αυτά, δεν ξέρω πόσο στοιχίζουν, αλλά είναι τόσο δύσκολο να φτιάξουμε, να αναπτύξουμε τον αθλητισμό στην Ελλάδα, στη Λαμία. Στη Λαμία, η πόλη του καφέ έχουμε γίνει, δεν έχουμε γίνει τίποτα άλλο. Γιατί έχουν τόσες διακρίσεις οι σύλλογοι, ο Έσπερος, η Αναγέννηση, ο Φιλαθλητικός, μεγάλες διακρίσεις. Έχουμε Ολυμπιονίκη, Ολυμπιονίκη. Ολυμπιονίκη στο Στίβο. Ποιο αγώνισμα έχει φέρει Ολυμπιονίκη στην πόλη του? Κάποτε ρίχνανε τα τείχη οι αρχαίοι Έλληνες για να κάνουν το. Να έρθουν οι Ολυμπιονίκες. Και εδώ εμείς είπαμε στον Κοτρονιά, τον κύριο τότε και στον κύριο Ντελή που ήταν τότε, να πούμε στον κύριο Ντελή, γιατί ο κύριος Κοτρονιάς ήρθε μετά, να ρίξει το στάδιο και να φτιάξει ένα καινούργιο στάδιο. Δεν το έριξε όμως, δεν έφτιαξε. 16 χρόνια οι προηγούμενοι. Και πριν οι άλλοι. Τίποτα δεν φτιάξανε. Εκτές είχαμε ένα αγώνα, 300 άτομα. Συν άλλους τόσους συνοδούς. Είχαν 600 άτομα. Σας πληροφορώ στην καφετέρια στον Γοργοπόταμο δεν υπήρχε καφέ να δώσει ο άνθρωπος. Αυτοί δεν αφήσαν κάποια χρήματα. 300 άτομα, έτσι. Μπράβο. Συμμετοχή. Ναι. Συμμετοχή. 300 αθλητές. 5 πούλμαν από Αθήνα. 4-5 πούλμαν από άλλες πόλεις. Όχι από Αθήνα, από Πειραιά, από Αθήνα κλπ. Και ρωτώ, αυτοί οι άνθρωποι ήρθανε, κάναν έξοδα. Γιατί ήρθαν για μένα, ούτε για τον Σπυλιόπουλο. 31 χρόνια έρχονται για την ιστορική διαδρομή αυτή. Γιατί αυτή η διαδρομή δεν πρέπει εδώ να γίνει αίρισμα στην Λαμία, οι πολιτικοί να ξυπνήσουν κάποτε, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα στάδιο το οποίο θα φέρει μια ανάπτυξη? 1600 άτομα. Και τι ζητήσατε? Τι ζητήσαμε? Λοιπόν, τι ενημέρωση έχετε? Τίποτα, καμία ενημέρωση. Έχω απευθύνει επιστολές σε όλους, από περιφερειάρχη μέχρι και δήμαρχο. Από κανέναν δεν έχω ενημέρωση. Έχω ζητήσει επανελειμμένα ραντεβού και με τον κύριο δήμαρχο και με τον κύριο περιφερειάρχη. Κλείσαμε ένα ραντεβού με τον κύριο περιφερειάρχη, αναβλήθηκε γιατί κάπου θα πήγαινε, κάτι του έτυχε. Εντάξει, το βλέπω σωστό. Από τότε. Ούτε ραντεβού δηλαδή. Ούτε ραντεβού με κανέναν. Μόνο και με την κυρία αντιδήμαρχο που είδαμε. Αλλά εγώ δεν λέω για την κυρία Δημήτρη, εμένα φταίει η κεφαλή πάντα. Γιατί στο δικό μου το γραφείο, όταν γίνει ένα λάθος, εγώ θα φταίω που είμαι ο διευθυντής, ο ιδιοκτήτης. Δεν θα φταίει. Γι' αυτό εγώ έχω τα παράπονα από τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος έπρεπε να μας δεκτεί και να μας πει. Τον άφηνε ένα μήνα, δύο, τρεις. Έχουν περάσει πάμε 4 μήνες τώρα από τότε που έχει αναλάβει. Εντάξει, μπορεί να έχει δουλειές, μπορεί να μην προλαβαίνει. Μια ώρα όμως για τους παλιούς αθλητές, για τη δόξα του αθλητισμού στη Λαμία δεν έπρεπε να διαθέσει? Συγγνώμη τώρα. Όχι, καθόλου συγγνώμη. Καλά κάνετε και σωστά τα λέτε. Η ενημέρωση που έχετε για το έργο και το τι χρήματα έχουν πέσει ή θα πέσουν, έχετε σας ειδικά? Καμία. Κανένας. Ένα κουμπί νομίζω είναι να πατήσει στον υπεύθυνο τον διευθυντή των οικονομικών και να του πει ότι έχουν βγει τόσα χρήματα, ήρθαν τόσα, ήρθαν τόσα. Τίποτα, καμία ενημέρωση. Είναι τόσο δύσκολο? Λογιστής είμαι, δεν νομίζω να υπάρχει δύσκολο. Μηχανογράφηση γίνονται όλα τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς το θέμα δεν θα το αφήσουμε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει και για αυτή την περιοχή και για ολόκληρη τη χώρα κλασικός αθλητισμός. Δεν μπορεί να θες να βγαίνεις προς τα έξω ως ο άνθρωπος ή η πόλη ή η περιοχή που τιμά τον κλασικό αθλητισμό, τιμά τους αρχαίους προγόνους και τον κλασικό αθλητισμό, να τον αφήνεις την απέξω. Και να πω και κάτι μόνο, να πω ένα ευχαριστώ στον Γιώργο τον Ζαγκαρά που είναι μέλος μας και εμάς των παλαιών αθλητών, γιατί και εσύ Γιώργο είσαι μέλος μας. Απλώς να πω ένα ευχαριστώ που μπόρεσε και άναψε και τα φώτα και καθάρισε τα αποδυτήρια και έκανε μερικά πράγματα το παιδί. Αλλά το παιδί δεν έχει τις ευθύνες αυτός. Δεν μπορεί αυτός να κάνει το ταρτάν και μπράβο του μέχρι αυτά που έχει κάνει. Αλλά από εκεί και πέρα να μην έχουμε τίποτα, να μην σκύψει η δημοτική αρχή, η περιφέρεια σε έναν τέτοιο αγώνα 31 χρόνια. Απαράδεκτο. Κύριε Σόπικο, θα το κρατάμε ξεκάθαρα το θέμα. Όλα αυτά εδώ είμαστε, θα τα παρακολουθούμε και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, Γιώργο. Σας ευχαριστώ και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να εξακολουθήσουν να το κάνουμε την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.